Πρόκειται λοιπόν, Μαρία, για ένα γκαράζ που βρίσκεται στην περιοχή του Βύρωνα, το οποίο το είχε νοικιάσει ο ίδιος ο Νίκος Μαζιώτης, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2013, με πλαστά στοιχεία. Τον αναγνώρισε στη φωτογραφία ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του γκαράζ και μάλιστα επάνω στο μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο είχε κρατήσει ο ιδιοκτήτης, οι αστυνομικοί κατάφεραν και εντόπισαν και αποτυπώματα του Νίκου Μαζιώτη. Τώρα, το παρακολουθούσαν οι αρχές τις τελευταίες 10 ημέρες για να δουν ποια θα είναι τα άτομα αυτά τα οποία θα πάνε στον γκαράζ. Και χθες αργά το βράδυ εντόπισαν έναν νεαρό ηλικίας 25 με 30 ετών. Και σας λέω 25 με 30 ετών γιατί δεν συνεργάζεται, Μαρία, με τις αρχές. Δεν θέλει να δώσει τα στοιχεία του. Δεν θέλει να δώσει τα αποτυπώματά του. Τον εντόπισαν λοιπόν την ώρα που έμπαινε μέσα στον γκαράζ και τον συνέλαβαν. Τώρα, τι ετοίμαζαν οι τρομοκράτες του επαναστατικού αγώνα? Οι ελληνικές αρχές το λένε ξεκάθαρα, Μαρία, ότι ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα και συγκεκριμένα στις 4 Οκτωβρίου μεθαύριο. Και μάλιστα στις σημειώσεις που βρήκανε και σε ένα μπλοκ που είχε πάνω του ο νεαρός, αλλά και σε σημειώσεις που βρήκανε μέσα στη γιάφκα του επαναστατικού αγώνα, υπήρχε και η ημερομηνία 3 Οκτωβρίου ότι θα γινόταν μάλιστα και κάποια πρόβα τζενεράλε. Συγκεκριμένα, ετοίμαζαν, μάλιστα, δηλαδή πρόβα τζενεράλε για το χτύπημα ουσιαστικά αύριο. Πολύ σωστά, Μαρία. Μάλιστα, έγραφαν, συγκεκριμένα η σημείωση έγραφε 3 Δεκάτου. Πρόβα τζενεράλε, 4 Δεκάτου, τάπερ, ποδήλατα, λουκάνικα, εντός εισαγωγικών η εκρηκτική ύλη. Τώρα, τι ακριβώς μπορεί να ήταν αυτό το χτύπημα το οποίο ετοίμαζαν? Το πιθανότερο, λένε οι αρχές, Μαρία, είναι να ήταν μια βομβιστική επίθεση. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί έχουν βρει μια σημείωση στην οποία οι τρομοκράτες του επαναστατικού αγώνα έψαχναν να βρουν καταστήματα τα οποία να μπορούν και να πουλούν οξυγόνο και ασατιλίνη. Αυτός ο συνδυασμός, λένε οι αρχές, θα μπορούσε πραγματικά να κατεδαφίσει ένα ολόκληρο κτίριο. Οι στόχοι, γιατί στις σημειώσεις αυτές, Μαρία, υπήρχαν ξεκάθαρα ποιοι θα ήταν οι στόχοι τους. Σας αναφέρω, όπως επίσης ανέφεραν επίσημα πια και οι αρχές, ότι οι στόχοι αυτοί ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων, ο Θεόδωρος Φλέσας, καθώς επίσης και η σύζυγός του, η κυρία Μαρία Τσελέντη. Υπήρχαν επίσης καταγεγραμμένα τα τηλέφωνα από την Ένωση Εφοπλιστών, καθώς επίσης, Μαρία, και τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία πιθανότερο ήταν αυτός ο στόχος, λένε οι αρχές, για δύο λόγους. Ο πρώτος, γιατί στις 4 Οκτωβρίου θα γινόταν μια εκδήλωση, θα γίνει δηλαδή μια εκδήλωση για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, και είναι χαρακτηριστικό ότι στις σημειώσεις που βρέθηκαν επάνω στον 25χρονο νεαρό, υπήρχε και η εξής σημείωση. Υπήρχε μια διαδρομή, Μαρία, της Λεωφόρου Αμφιθέας, η οποία μάλιστα ήταν και χρονομετρημένη. Και μάλιστα από κάτω έγραφε η σημείωση 16 λεπτά. Δηλαδή οι τρομοκράτες είχαν χρονομετρήσει ενδεχομένως πόσο χρόνο θα χρειάζονταν για να μπορέσουν να διαφύγουν μέσω της οδού Αμφιθέας, εάν χτυπούσαν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Από ό,τι φαίνεται, είχαν σχεδιάσει προσεκτικά το κάθε βήμα. Προετοίμαζαν δηλαδή για μέρες την επιχείρηση, ίσως και μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Τώρα, μην υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς οι αρχές οδηγήθηκαν εκεί? Οι αρχές, Μαρία, αυτό που έψαχναν μετά τη σύλληψη του Νίκου Μαζιώτη ήταν πού αλλού μπορεί να υπάρχει η γιάφκα ή πού μπορεί αλλού να υπάρχει κάποιο οίκημα στο οποίο να είναι κρυμμένος οπλισμός ή εκρηκτική ύλη. Περίμεναν ότι κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς που θα τους είχε νοικιάσει στον γκαράζ και δεν θα έπαιρνε κάποια χρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έβλεπε κίνηση, θα επικοινωνούσε με τις αρχές. Πάντως, η πληροφορία για το συγκεκριμένο γκαράζ έφτασε πριν από 10 ημέρες στην αντιτρομοκρατική. Ήταν πραγματικά, Μαρία, επεισοδιακή η σύλληψη αυτού του ατόμου, του οποίου τα στοιχεία ακόμη δεν γνωρίζουμε, καθώς δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Βρισκόμαστε έξω ακριβώς από αυτή εδώ την αποθήκη γκαράζ που βλέπετε. Στην οδό Δενιζλή, στην περιοχή της Νέας Ελβετίας, στο Βύρωνα. Πριν από 10 ημέρες, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης ήρθε μαζί με τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, άνοιξαν αυτό λοιπόν τον γκαράζ και μέσα βρήκαν μια μεταλλική σχάρα αλλά και τα κλειδιά από τον Ισάν που, όπως είπε η Μίνα Καραμίτρου, είχε χρησιμοποιηθεί στη βομβιστική επίθεση εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ και μία εβδομάδα, λοιπόν, 10 ημέρες σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, η περιοχή, αλλά συγκεκριμένα εδώ τον γκαράζ, είχε μπει υπό τη στενή παρακολούθηση της αντιτρομοκρατικής. Τι έγινε λοιπόν εχθές? Εχθές το απόγευμα, στο σημείο εμφανίστηκε το νεαρό αυτό άτομο που συνελήφθη. Ήρθε λοιπόν εδώ και σύμφωνα με μαρτυρίες ιδιοκτήτη καφενείου που θα σας δείξουμε που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον γκαράζ, ήρθε λοιπόν εδώ να αφήσει τα κλειδιά. Συγκεκριμένα λοιπόν 5 η ώρα το απόγευμα
λέει στον ιδιοκτήτη, έχω φέρει τα κλειδιά. Απαντάει ο ιδιοκτήτης, ποια κλειδιά? Το άτομο αυτό λοιπόν λέει στον ιδιοκτήτη του καφενείου, έχω φέρει τα κλειδιά από το απέναντι γκαράζ. Εκείνη τη στιγμή όμως δεν γνώριζε ότι στο καφενείο μέσα υποδιόμενοι τους θαμώνες ήταν δύο άνδρες της αντιτρομοκρατικής. Όχι. Παρακολουθούσαν επί μέρες, επί 10 ολόκληρες μέρες λοιπόν εδώ το σημείο. Βλέπετε λοιπόν το χώρο, εδώ πήγε να αφήσει τα κλειδιά. Πρέπει να το πούμε λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή που λέει τα κλειδιά από τον γκαράζ απέναντι ορμούν επάνω του. Ο ίδιος αντιστέκεται στεναρά, όπως μας είπαν κάτοικοι και θαμώνες εδώ του καφενείου. Για λίγα λεπτά το καφενείο το συγκεκριμένο είχε μετατραπεί σε ρινγκ. Τελικά όμως κατάφεραν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής να τον ακινητοποιήσουν. Σε ιδιόχειες σημειώσεις που βρέθηκαν στην κατοχή του προς αυθέντα υπήρχαν αναλυτικές αναφορές σε χώρους κατοικίας, εργασίας, καθώς και ευρύτερες πληροφορίες για τα κάτωθη πρόσωπα. Πρώτον, κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, εφοπλιστή και πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δεύτερον, κύριο Θόδωρο Φλέσα, επιχειρηματία και πρόεδρο του ΣΕΒ, καθώς και τη σύζυγου του, Τσελέντη Μαρίας. Και τρίτον, τηλέφωνα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Θεόδωρος Βενιάμης. Επίσης, αναφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Εντοπίστηκε γκαράζ, χώρο στάθμευση αυτοκινήτων στην περιοχή Βήρων Αττικής. Ακολούθησε έρευνα και μέσα βρέθηκαν σχάρα αυτοκινήτου, μεταλλικά μέρη που στεριώνονται σχάρα, καθώς και κλειδιά από τον Nissan Sunny που είχε κλαπεί στις 3 προς 4 Απριλίου του 2014 και χρησιμοποιήθηκε για την έκρηξη στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από την έρευνα προέκυψε ότι το μισθωτόριο συμβόλαιο που καταρτίστηκε μεταξύ ενός Έλληνα πολίτη και του ιδιοκτήτη του γκαράζ βρέθηκαν αποτυπώματα του Νίκου Μαζιώτη. Η κυβέρνηση διαθέτει αυτή τη στιγμή 154 βουλευτές και το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι 24 ανεξάρτητοι βουλευτές και κυρίως οι 4 που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Χρήστος Αϊδόνης της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο ίδιος ο κύριος Αϊδόνης αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και σημειώνει: δεν ανήκω σε καμία κυβερνητική πλειοψηφία. Είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά επιφυλάσσομαι για το τι θα ψηφίσω στην ψηφοφορία. Ο Θάνος Μωραΐτης σε συνέντευξή του στο Star δήλωσε ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αν και εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά στο αποτέλεσμα της κίνησης. Παρότι την επόμενη εβδομάδα θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνη, σας λέω ότι η αλλαγή πολιτικής είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη ο ανεξάρτητος βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος, όπως δήλωσε στον Βήμα FM. Όχι, καθαρότατο. Τι παρόν. Το παρόν είναι τώρα πολύ. Γιατί, επειδή έχει την έδρα πολύ τη ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Πολύ τη υπεκφύγη. Δεν είναι αυτό σκοπό να σώζονται οι κυβερνήσει, ούτε είναι αυτό σκοπό, ούτε είναι μπαμπούλα οι εκλογέ και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να πάμε σε εκλογέ. Δεν του πάω, δεν με πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τίποτα. Πρόκειται ουσιαστικά για τους τελευταίους σπασμούς μιας κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται σε αποσύνθεση και καταραίει. Κατ' ουσίαν, είναι μια αμυντική τοπαθής κίνηση. Πιο σύνθετη είναι η εικόνα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία απαιτούνται στην τρίτη ψηφοφορία 180 βουλευτές. Η κυβερνητική πλειοψηφία, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, διαθέτουν 154 βουλευτές. Συνεπώς, για τον αριθμό των 180 υπολείπονται 26 ψήφοι. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, που είναι μια δεξαμενή, είναι 24, από τους οποίους 4 προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 4 από το ΠΑΣΟΚ, 1 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 7 από τη Δημοκρατική Αριστερά, 6 από τους ανεξάρτητους Έλληνες και 2 από τη Χρυσή Αυγή. Ορισμένοι όπως ο Πέτρος Τατσόπουλος, ο Βίρον Πολύδωρας ή ο Οδυσσέας Μπουδούρης έχουν δηλώσει ή έχουν αφήσει να εννοηθεί πως δεν ψηφίζουν για την παράταση του βίου της σημερινής κυβέρνησης. Συνεπώς, για να αποφευχθούν οι προώρες εκλογές, θα πρέπει να υπάρξουν διαρροές και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 180. Ο Σπύρος Λυκούδης δήλωσε πάντως στον Βήμα FM πως δεν θα συνενούσε στην επιδίωξη της αντιπολίτευσης με κάθε τρόπο, ακόμη και με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, να πέσει η κυβέρνηση.